God save the king! God save the king! Βρετανία αλλάζει σελίδα. Με μια τελετή με παραδόσεις που χάνονται στα βάθη των αιώνων και ντυμένη με πολιτικούς, ιστορικούς και θρησκευτικούς συμβολισμούς στο αβαίο του Westminster, ο βασιλιάς Κάρολος ο Τρίτος, που πέρασε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του ως διάδοχος του θρόνου σε αναμονή, στέφεται ο 400ος μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου. God save the king! Έχει ενδυθεί τον πολιτιακό μανδύα από πορφυρό βελούδο και εισέρχεται στο γοτθικό ναό του 11ου αιώνα από τη μεγάλη δυτική θύρα υπό τον ήχο ύμνων με τους προσκεκλημένους να τον περιμένουν όρθιοι. Your Majesty, as children of the Kingdom of God, we welcome you in the name of the King of Kings. In his name and after his example, I come not to be served but to serve. Παρουσιάζεται και αναγνωρίζεται στο εκκλησίασμα από τον χωροστατούντα προκαθήμενο της Εκκλησίας της Αγγλίας Αρχιεπίσκοπο του Κάτερμπερι, Τζάστιν Βέλμπι. I here present unto you King Charles, your undoubted king. Wherefore, all you who are come this day to do your homage and service, are you willing to do the same? God save King Charles! Στα ουαλικά ακούγεται η προσευχή Κύριε Ελέησον. Στην τελετή που συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των θρησκειών, ο βασιλιάς Κάρολος ο Τρίτος ακουμπά και ορκίζεται στην κόκκινη δερματόδετη βίβλο να κυβερνά τον λαό κάθε έθνους που ηγείται, με βάση τους νόμους και τα ήθη του καθενός. Here is wisdom. This is the royal law. These are the lively oracles of God. Ο αρχιεπίσκοπος Τζάστιν Βέλμπι λαμβάνει από τον αγγλικανικό αρχιεπίσκοπο της Ιερουσαλήμ Χωσάμ Ναούμ το Άγιο Μύρο. Είναι η πιο ιερή στιγμή της τελετής. Ο Κάρολος μετακινείται προς τον ιστορικό θρόνο της Τέψης και η στιγμή του χρίσματος συντελείται προστατευμένη από τα βλέμματα όλων, καθώς σύμφωνα με την παράδοση, ο μονάρχης έρχεται σε επαφή με τον Θεό.
εντυπωσιακό παραπέτασμα τον καλύπτει και παραμένοντας ανοιχτό μόνο από την πλευρά της Αγίας Τράπεζας, ο Αρχιεπίσκοπος Βουέλμπι αλήφει το Αγιομύρο στα χέρια, το στήθος και το κεφάλι του Καρόλου. Η χοροδία ψέλνει τον ύμνο «Zadok the Priest» και ο Κάρολος γονατίζει για να δεχθεί την ευλογία του Αρχιεπισκόπου. Λίγο πριν τη στέψη παρουσιάζονται τα σύμβολα της βασιλικής εξουσίας υπό τους ήχους βυζαντινών ψαλμών στα ελληνικά, ένας φόρος τιμής στην ελληνική καταγωγή του πατέρα του, του Δούκα του Εδιμβούργου Φίλιππου. Το κεκοσμημένο ξύφος της προσφοράς, τα δύο βραχιόλια και η σφαίρα του μονάρχη παραδίδονται στο δεξί του χέρι. Εκείνος φορά το λευκό γάντι της στέψης. Νωρίτερα, ο διάδοχος του θρόνου και γιος του, Βίλιαμ, τον ενδύει με τον αυτοκρατορικό μανδύα. Οι εκπρόσωποι των εκκλησιών Σκωτίας και Ουαλίας του δίνουν τα σκύπτρα με το σταυρό και το περιστέρι, τα οποία κρατά στο αριστερό και δεξί του χέρι. Η κορύφωση έρχεται με τον προκαθήμενο της Αγγλικανικής Εκκλησίας, που του αφήνει το βαρύτατο και βαρύτιμο στέμα του Αγίου Εδουάρδου, προσευχόμενος για τη φώτισή του από τον Κύριο. God save the King! Ακολουθούν 62 κανονιοβολισμοί σε ολόκληρο το Λονδίνο. Stand firm and hold fast from henceforth. Ο Κάρολος κάθεται στον επίσημο θρόνο που είχε κατασκευαστεί για την ενθρόνηση του παππού του, του Γεωργίου του Έκτου, το 1937, και ο Αρχιεπίσκοπος προχωρά στην πρώτη δήλωση πίστης προς τον νέο μονάρχη εκ μέρους της Εκκλησίας της Αγγλίας. Δήλωση πίστης υποβάλλει και ο πρίγκιπας Βίλιαμ, γονατίζοντας. I, William, Prince of Wales, pledge my loyalty to you, and faith and truth I will bear unto you, as your liege man of life and limb. So help me God. Το τελετουργικό συνεχίζεται με προσευχές. Το βασιλικό ζεύγος αλλάζει μανδύες και φορά εκείνους της βασιλικής υπόστασης από μοβ με ταξωτό βελούδο. Ο Κάρολος δέχεται χαιρετισμό από τους ηγέτες και τους εκπροσώπους 5 διαφορετικών θρησκευμάτων και αποχωρεί με το βασιλικό ζεύγος να ακολουθεί αντίστροφη διαδρομή με την ιστορική χρυσή πολιτιακή άμαξα προς το παλάτι του Μπάκινγχαμ. Εκατοντάδες χιλιάδες που ήδη εδώ και ημέρες έχουν κατασκηνώσει κατά μήκος της διαδρομής τους επεφημούν και τους χειροκροτούν παρά τη βροχή. Μέλη των ενόπλων δυνάμεων τους υποδέχονται και τους απευθύνουν βασιλικό χαιρετισμό στον κήπο των ανακτόρων. Ο βασιλιάς Κάρολος από τον μπαλκόνι του Μπάκινγχαμ μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα και τα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας χαιρετούν το πλήθος και παρακολουθούν την 6 λεπτών διάρκειας επίδειξη 60 μαχητικών αεροσκαφών. Μια ιστορική ημέρα για το Ηνωμένο Βασίλειο φτάνει στο τέλος της και μια νέα εποχή αρχίζει για τη χώρα.